Εμείς πρέπει να είμαστε συνέπαρξης αλήθειας και να προχωράμε. Ακριβώς. Έτσι, απτόητοι. Ναι. Με τη χάρη του Θεού πάντα βέβαια, με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι. Ναι. Νικόλα. Ναι. Έχω κάτι μηνυματάκι εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, το ένα μήνυμα είναι, έχει τίτλο «Στους Έλληνες της Διασποράς». Αυτή την ώρα, αντλώντας από τον ήλιο της δικαιοσύνης, στέλνουμε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού σας ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε ελληνική καρδιά για να θερμάνει και να φωτίσει, να δώσει κουράγιο στην προσπάθεια του κάθε Έλληνα όπου και αν βρίσκεται αυτό τον καιρό. Στα χρόνια, στα χιόνια, τις βροχές ή τις ζέστες, από τον Καναδά μέχρι το νοτιότατο άκρο της Νότιας Αμερικής και από το βορειότατο άκρο της Ευρώπης μέχρι την Νότιο Αφρική, σε ολόκληρη την Ασία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και σε όλα τα μεγάλα και μικρά νησιά των ωκεανών, στην ξηρά και στη θάλασσα. Παντού όπου υπάρχουν Έλληνες που προκόβουν με σύστημα και γρηγοράδα και είναι καύχημα του ντόπιου λαού. Για αυτούς τους Έλληνες της Διασποράς που συνθέτουν μια μεγάλη Ελλάδα και η παρουσία τους ομορφαίνει τον κόσμο με την εργατικότητά τους και το ήθος τους, δίνοντας και παράδειγμα ζωής στους αλλοφύλους σαν φορείς που είναι του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού. Και δι' αυτού ευεργετούν τον σύγχρονο κόσμο. Προσευχόμαστε και ευχόμαστε σε όλους, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός και Θεός μας και η υπερευλογημένη Παναγία Θεοτόκος και Μητέρα όλων μας, να τους δυναμώνουν στα έργα τους, φωτίζουν δε και τους ενισχύουν στην πίστη τους, στην Ορθόδοξη που τόσο πολεμείται στην εποχή μας. Ο Θεός μαζί σας, αδελφοί. Ένα πρωινό έξω από το κελί μου άκουγα φωνές. Θεέ και Κύριε, ο ουρανός ονοματίζει την Ελλάδα. Να πάλι το όνομα της πονεμένης πατρίδας άκουγα, παλιό και αυτό και γνωστό στα πέρατα. Ρέκα Αγκρεκία έλεγε η φωνή, κομματιαστά. Έντωσα την προσοχή μου να ακούσω και άλλα, μα δεν μπόρεσα να συγκρατήσω και να καταλάβω καμιάν ολόκληρη λέξη. Όλα φωνές, κραυγές, συλλαβές. Βρόντιξε πάλι, άστραψε δυνατά πολλές φορές. Τι έχω πάθει, σκέφτηκα. Όνειρο βλέπω ο ξυπνητός. Ύστερα πήρε τα φυσά δυνατά και έκοψε η βροχή και βγήκε ο ήλιος παλικαρίσιος με γελαστό πρόσωπο και φάνηκαν οι κορφές και οι καρκογυαλιές της χώρας σαν τότε στον κατακλυσμό του Νόε. Και περίμενα όπου να είναι να ζωγραφιστεί και το ουράνιο τόξο και να ηρεμήσει ο τάραχος της ψυχής. Και εκεί μέσα στη λαμπρή ώρα είδα να περνούν ψηλοί λεβέντες και όμορφοι σαν βασιλιάδες οι αρχαίοι πρόγονοι και να φεγγοβολά η σοφία και η αρετή τους και να ανηφορίζουν κατά τον Όλυμπο. Και στήσανε ναούς και ιερά γιατί τα σπλάχνα τους διψούσανε για Θεό και φτιάξανε κατοικίες για την χάρη των Θεών που τους φανταζότανε σαν ανθρώπους με ανίκητες δυνάμεις. Τότε τα είχαν σκεφτεί όλα, τα νιώσανε, τα τολμήσανε και τότε φάγκρισε μέσα τους η λακτάρα του Θεού αξεδίψαστη. «Χωρίς Θεό ευτυχία δεν υπάρχει», είπε κάποιος. «Αν δεν βρούμε τον Θεό, τα χάσαμε όλα», είπε άλλος. Ύστερα ξεχώρισε ανάμεσά τους ένα κοντόχοντρο φαλακρό γεροντάκι, Σοκράτη τον φωνάζανε όλοι, που τον θεωρούσανε ως τον πιο σοφό άνθρωπο του κόσμου. Ρώτησαν ποια είναι η δική του γνώμη και αυτός αποκρίθηκε. «Ένα ξέρω καλά, ως δεν ξέρω τίποτα». Τον ξαναρώτησαν ποιους θεούς προτιμά και εκείνος είπε «Οι θεοί δεν γίνεται να είναι πολλοί. Ένας πρέπει να είναι. Μην ψάχνετε με το μυαλό, γιατί ο Θεός είναι πιο πάνω από το μυαλό». Είπε και άλλα ο σοφός γεροντάκος, αλλά οι άλλοι δεν το δίνανε πια σημασία, γιατί δεν συμφωνούσε μαζί τους. Ζωγράφιζαν τον Θεό με τη φαντασία τους. Και τότε ξανάρθανε σύννεφα πολλά και τυλίξανε τα βουνά και τους ανθρώπους, όπου ψάχνανε για ευτυχία σταθερή και για Θεό. Και γίνονταν μύρια όσα χωρίς να βγάζουν άκρη. Ο καθένας έλεγε το δικό του, και έκανε του κεφαλιού του, γιατί όλοι με το κεφάλι σκέφτονταν, με το λογικό δηλαδή, και ό,τι
αυτό τους έκοβε, το πιστεύανε τυφλά και το εφαρμόζανε. Νεοκατέβαινε η ζωή σαν να κυβαίνει το σκαφίδι πάνω σε άγρια κύματα γεμάτα αίμα και βόγκο. Τότε πάλι ξαφνικά έλαμψε ολοφάνερα ο μέγας ορίζοντας του κόσμου και φάνηκε ψηλά στον ουρανό το ανίκητο σημάδι του σταυρού και πάνω του έγραφε εντύπωτα. Τότε πήραν θάρρος οι άνθρωποι και μπήκε η ελπίδα στη ζωή τους. Και ανηφόριζαν άφοβα τις δυσκολίες και τους γκρεμούς του κόσμου τούτου. Είχα μείνει κατάπληκτος με τα όσα έβλεπα και άκουγα και δεν ήξερα τι να πω και πώς να το εξηγήσω. Πάλι αναρωτήθηκα, μήπως ονειρεύομαι. Μήπως ήταν μια φαντασία, όραμα παράξενο ή τρελός λογισμός και σκέψη μεθυσμένη, καθώς έψαχνα την ιστορία που ήθελα να γράψω. Μήπως τότε, μήπως τώρα να απαντήσω. Είμαι όμως βέβαιος πως όλα τούτα γίνανε και ακούστηκαν. Και εκεί που έμενα με τεντωμένη προσοχή να δω πού θα καταλήγει άξινη αυτή η περιπέτεια, φωνή μεγάλη και απόκοσμη ακούστηκε καθαρά και εγώ άρχισα να σημειώνω με βιασύνη πολύ τα όσα έλεγε η φωνή. Και τα όσα μπόρεσα να σημειώσω είναι τούτα. Ηφαίστειο η Ελλάδα, μέγα το βάθος της, μέγα πλούτος της που τον σκορπά με ανοιχτόχερη καρδιά. Ένα ηφαίστειο που δεν ησυχάζει, σάμπος και ησυχάζει ποτέ η φωτιά που κρύβει μέσα της η ζωή, που την σφιχταγκαλιάζει ο κυματισμός της αιωνιότητας, που σχηματίζει ολόγυρα νησιά και βράχια και όνειρα και από μέσα της ξεπετιούνται στον ορίζοντα του κόσμου θεόρατες μορφές και πύρινος λόγος και άστρα και αστραπές, λες και γύρισε η γη ανάποδα και κατέβηκε ο ουρανός κάτω να την αγκαλιάσει ερωτικά, να πατήσει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Για την ίδια ώρα η γη πήγε πάνω να καθαριστεί και να γίνει άξια νύφη στον άξιο γαμπρό που την αγάπησε περίπαθα με την ασύνορη αγάπη του. Νύφη είναι η Ελλάδα, όμορφη και ομορφοστολισμένη και αγέραστη. Χαμογελά και ο κόσμος λάμπει και αμέτρητοι γαμπροί γονατίζουν μπροστά της να την παρακαλούν. Μα αυτή δεν παίρνει έναν, θα ρίσει κι όλους τους θέλει κι όλους τους αγαπά με την ψυχή της. Δεν ξεχωρίζει κανέναν. Σ' όλους αγαπά το λευκό γάλαζο πρόσωπό της. Δεν σκέφτεται ποτέ τον γάμο. Βλέπει σαν αδέρφια της τους γαμπρούς. Και το κορμί της μένει παρθένο ίσουτα. Η Ελλάδα είναι νύμφη του Θεού. Άναγνη και αρητίδιωτη. Μόνο σε εκείνον μπροστά σκύβει το κεφάλι. Είναι ολόκληρη ψυχή και σώματι σαν την Παναγία Παρθένο, την πανυπερένδοξη. Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη το νήμα σου. Άγριος ο κόσμος της γης, δεν ήταν έτσι εξ αρχής, έτσι κατάντησε με την παρακοή. Μπήκαν στις καρδιές και μυαλά των ανθρώπων οι δαίμονες. Ταράκτηκαν και τα μυαλά και οι καρδιές και ξεστράτησαν από τη ζωή στην στράτα. Ήρθε ο θάνατος, ο άμυαλος και άδικος Κάιν σκότωσε τον δίκαιο Άβελ. Η προσωρινή δύναμη της αδικίας άρεσε στους πολλούς. Βρήκαν την εύκολη πορεία. Ποιος να τους πει ότι στο τέλος του δρόμου στέκει ο μεγάλος δίκαιος. Πηλιούνια οι άνθρωποι που κατοικούν ολοστρόγγυλες ομορφιές της γης. Και όμως μήτε η ομορφιά δεν τους κέρδισε. Στρέψανε το πρόσωπο του αλλού. Πήσαν πιο πολύ το σκοτάδι παρά το φως. Μπήκαν μέσα στις σκιές της πονηριάς και του φόβου που άρχισε να σαλεύει μέσα τους. Φύγει η πονηριά, φύγει και ο φόβος. Και γεννώ τα δύο αβέρτα το φαρμάκι. Και φαρμακώνουν τους ανθρώπους και σαν φίδια φαρμακερά δαγκώνουν και πληγώνουν και οι άνθρωποι σκοτώνονται αναμεταξύ τους χιλιάδες χρόνια. Μήτε μήτε γαλήνη, μήτε λόγος αληθινός να συνεννοηθούν. Κυρίαρχα πάντα το φίδι της πονηριάς και το φίδι του φόβου. Σκοτώνω για να μην με σκοτώσουν. Τυφλός λόγος, αφώτιστος. Και αυτά τα δύο φίδια τα μεγάλα
σαν δεν μπορούν να δαγκώσουν και να φαρμακώσουν τους ανθρώπους, σταυρώνουν τους αληθινούς, τους καθαρούς, τους δίκαιους. Σταυρωμένη και η Ελλάδα. Την σταύρωσαν και την σταυρώνουν λογή-λογή σταυρωτίδες, δική της και ξένη. Και αυτή μένει ολοζώντανη και ανασταίνεται εν ονόματι Κυρίου, γιατί είναι αιώνια νύμφη του Κυρίου της. Όμορφη και ολοπάρθενη, και πάντα της ηφαίστειο δυνατό και ανεξάντλητο που ξεχύνει λάβα πύρινη και φωτίζει τον κόσμο όλο. Και πολεμά τη νύχτα για να λάμπει πάντα και παντού το φως, και πολεμά τον χειμώνα για να είναι πάντα και παντού καλοκαίρι και αναστάσιμη άνοιξη. Και για να είναι μέσα της λεύτερη πολεμά τον φόβο και την πονηριά, με το θάρρος και την ανδρεία της μεγάλης αγάπης που πλημμυρίζουν τα όμορφα στήθια της. «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ τρελά», τραγουδά ένα Ελληνόπουλο 10 χρονών, καθώς ανηφορίζει στο χωριό του για να βγάλει από μέσα του αυτό το γλυκό μυστήριο της αγάπης, όπως μεγαλώνει σιγά σιγά και γίνεται και αυτό το παιδόπουλο Ελλάδα. Γίνεται ηφαίστειο που ο Θεός το γεμίζει με την αιώνια φωτιά της ευλογίας του. Είναι ακτινοβόλο τούτο το θέαμα, σαν βλέπει κανείς να γενοβολά η Ελλάδα. Όχι πεσμένη και ανήμπορη, ολόρθη και δυνατή σαν ιδέα. Όχι με κυλοπόνια και βόμβους, καθώς οι γυναίκες στην κορύφωση του θεάμου τους, αλλά σαν αληθινό ηφαίστειο που ξεπετά προς τα πάνω τη φωτιά του, τις φλόγες του μεγαλείου, τα κοκκινογάλαζα βράχια της αιωνιότητος. Έτσι γεννιούνται οι αθάνατοι και τα αθάνατα, προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και η Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει, γεννά την αθανασία σε όλα της. Στα λόγια και στα έργα, στις αποφάσεις και τα αισθήματα και στην πολυσύμπαντη σιωπή της, που την κάνει χαμόγελο και την απλώνει παντού, όπως ο ήλιος την ακένωτη λαμπρότητά του. Φεύγουν πότε λίγοι-λίγοι και πότε μαζεμένοι σαν καραβάνια οι Έλληνες και πάνε παντού, όπου βρούνε χώμα να πατήσουν και όπου βρουν θάλασσα να ταξιδέψουν. Απ' άκρη σ' άκρη όλης της γης. Αφρική, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία, σε μέρη κοντινά και μακρινά, και εκεί ανάβουν φωτιές και πυρισσούς και χορεύουν και τραγουδάνε, δεμένοι με την αόρατη αλυσίδα της νοσταλγίας. Γιατί δεν μπορούν να ξεχάσουν, δεν μπορούν να αρνηθούν την αγάπη που κρύβουν μέσα τους για τη μητέρα τους. Όλα μπορούν να τα αρνηθούν, ποτέ τους όμως την πατρίδα Ελλάδα και τον Πατέρα Θεό την πίστη τους. «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω», απάντησε ο Αθανάσιος Διάκος στους βασανιστές του, όταν προσπάθησαν άγρια να τον αλλαξοπιστήσουν πάνω στη φωτιά όπου τον σούβλιζαν. «Πίστη και πατρίδα», κρατούσε μέσα του Αθανάσιος Διάκος, και δεν τα αρνήθηκε, και αυτό κάνουν όλοι οι ελληνογεννημένοι. Τον σούβλιζαν ζωντανό το Διάκο, και αυτός άντεχε το μαρτύριο με όλους τους φρικτούς πόνους της σκεώμενης σάρκας. Μούγκριζε σαν θεριό από τα βασανιστήρια, μα δεν προσκυνούσε τους αντίθεους. Δεν αρνιόταν την ψυχή του. Το ίδιο κάνουν πάντα και στην Ελλάδα. Την σουλίζουν οι αντίχριστοι και οι μισέλληνες που την φθονούν και την μισούν θανάσιμα και θέλουν τον αφανισμό της. Εκείνη όμως στέκει ολόρθη και άτρομη και ολοζώντανη μέσα στους αιώνες. Και αγναντεύει πέρα ως πέρα σαν βιγλάτορας ακίμητος και σέρνει ολούθε τη ματιά της και σαν λεβεντογεννήτρα μάνα βλέπει τα παιδιά της τα ξενιτεμένα. Λυπάται που λείπουν από κοντά της, για αυτά πληγωμένα νιώθουν τούτον τον χωρισμό. Θα ήθελα να αγκαλιαστούν μάνα και παιδιά και να στήσουν χορό χαρούμενο, και αφού δεν γίνεται αυτή την ώρα τέχει και τα καμαρώνει, γιατί μένουν αληθινά Ελληνόπουλα και χτίζουν παντού πολιτισμό. Αυτή είναι η κρίση παντοτινή. Παντού να είστε ελεύθεροι και να κτίζετε πολιτισμό. Αυτή είναι η ευχή μου, Ελληνόπουλα, παιδιά μου. Να σας βλέπω και να σας καμαρώνω και να είστε πάντα μονιασμένοι και καλόκαρδοι. Ξαφνικά η φωνή σταμάτησε. Και εγώ θαύμασα για τις αλήθειες που άκουσα και μέσα στον απόϊχό της θαρώ πως άκουσα και τούτα. Ώρες-ώρες
που ο καημός φουντώνει και η λακτάρα ξεπετάγεται από τα μητρικά στήθια της, η Ελλάδα μεταμορφώνεται και γίνεται φωνή και μάτι και αλλάζει ρούχα και περπατησιά για να τρέξει κοντά στα παιδιά της τα ξενιτεμένα, για να τα δει η λύση, να χαϊδέψει τα κεφάλια τους και τις καρδιές τους. Και τούτη τη φορά πήρε τη μορφή ενός καλόγερου για να πάει να τα βρει στην πάσα ξενιτιά και να τα φιλήσει με το Άγιο στόμα της, φιλήματι Αγίο, καθώς λένε και οι γραφές, και να τους ευχηθεί, παιδιά μου, ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή δύναμη και προκοπή στη ζωή σας και μάλιστα στα πραγματικά. Κρατάτε την ορθόδοξη πίστη σας και μην την εγκαταλείψετε ποτέ, ούτε να δεχθεί την νοθεία του οικουμενισμού, γιατί πρόκειται για την χειρότερη αίρεση όλων των εποχών, η απόκρουση της αλωτριωμένης Ευρώπης. Το ορθόδοξο εκκλησιαστικό σώμα έχει μακρά πείρα της επιβουλής εναντίον του, όπως και εναντίον της ανθρωπότητας, από τις δυνάμεις του ευρωπαϊκού χώρου που ενσαρκώνουν την αλωτριωμένη έκφρασή του. Οι ιδεολογίες του φασισμού και ναζισμού, κορύφωση μακρόσυρτη δυτικοευρωπαϊκής διαλεκτικής διαδικασίας, δεν ήταν παρά απόλυξη του επεκτατισμού του Καρλομάγνου, του μεγαλύτερου εχθρού του ελληνισμού, των φράγκων του 1204, των δυτικών προπαγανδών της ενετοκρατίας και τουρκοκρατίας, ως και εκείνων μετά τον 19ο αιώνα που αποσκοπούν στην πνευματική άρρωση αυτού του τόπου και την πλήρη αποσύνθεσή του. Η αντίσταση στους απογόνους του Καρλομάγνου του 1940 δεν ήταν παραφανέρωση της ζωντανής ακόμη συνείδησης της Εκκλησίας και του έθνους μας για την ύπαρξη ακόμη δυνάμεων στην Ευρώπη, που όταν οι συγκυρίες επιτρέψουν να πάρουν την δύναμη στρατιωτική και οικονομική στα χέρια τους, συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη και σύνολη την ανθρωπότητα. Ο ορθόδοξος εκκλησιαστικός χώρος στην συνολική του πλειονοψηφία διασώζει και σήμερα αυξημένη φιλοπατρία, έτοιμη να φανερωθεί όπως και το 1940 αν οι σημερινές το απαιτήσουν. Οι δυτικές δυνάμεις διατηρούν και συντηρούν το πνεύμα του Καρλομάγνου και των φασιστικών και ναζιστικών συνεχιστών της πολιτικής του με άλλα ονόματα και ανανεωμένες μεθόδους. Ο ορθόδοξος ελληνισμός, που διασώζει την ιστορική του μνήμη για να είναι πάντα θωρακισμένος σε κάθε νέα επιβουλή και κυρίως για την αναγνώριση επιβουλών που καλύπτονται με το προσωπείο της φιλίας και συμμαχίας, αναφερεμένη πως και την συνείδηση που εξέφρασε το όχι του 40, αλλά και το πιο πρόσφατο και όλα βεβαίως κατά διαδοχήν, και όμως της Θείας Παρουσίας στον πόλεμο του 40 δεν οδηγεί σε εφησυχασμό αλλά σε πανεθνική εγρήγορση. Η ομορφότερη πατρίδα του κόσμου. Είναι βέβαιο ότι για την ομολογία αυτή θα μας κρίνουν και θα μας κατακρίνουν οι γρεκύλοι και οι ξενόδουλοι. Θα μας περιγελάσουν οι εξυπνάκηδες. Θα μας κατηγορήσουν οι κουλτουριάριδες. Θα μας πούν παλιά μυαλά, καθυστερημένους αισθηματίες, ρομαντικούς, σοβινιστές, αυτοί που είναι απάτριδες, οι δίθεν κοσμοπολίτες και νεοεποχήτες. Μα δεν θα κιωτέψουμε, να το πούμε και άλλη μια φορά πάλιν και πολλάκις και χίλιες φορές να το διαλαλήσουμε. Η πατρίδα του κόσμου είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Δεν θα δηλιάσουμε να κηρύξουμε παντού την αγάπη μας, τον πόνο μας, τον ενθουσιασμό μας για την Ελλάδα, αυτή την πατρίδα που κομμάτιασαν με τα κόμματά τους οι άσπραχνοι κομματάρχες και την έκαναν συντρίμια. Σαν χριστιανοί αγαπάμε όλο τον κόσμο, όλους τους λαούς της γης, όπως προστάζει το Ιερό Ευαγγέλιο και ο Χριστός μας, όπως το εβίωσαν όλοι οι Άγιοι, αλλά δεν θα πάψουμε να λέμε μαζί με τροπή. Όλες τις χώρες, να σας πω, όλες τις χώρες αγαπώ, που άκουσα και είδα, αλλά καμιά τόσο πολύ σαν την πατρίδα την καλή, σαν την γλυκιά πατρίδα. Της οικουμένης τα καλά, όσο κι αν είναι αυτά πολλά, με εκείνη δεν τα αλλάζω, κι αν η πατρίδα απαιτεί, από καμία δυνατή θυσία δεν τρομάζω. Γεώργιος Βυζινός.
Γιατί είναι η πατρίδα μας η ομορφότερη του κόσμου? Διότι είναι η χώρα του ήλιου, γεμάτη φυσικό φως και γεμάτη πνευματικό φως. Ποια άλλη χώρα έχει αυτό το φως? Ποια άλλη χώρα έχει αυτό το κλίμα, αυτή την ατμόσφαιρα που επηρεάζει βαθιά την ψυχοσύνδεση, την ιδιοπροσωπία μου? Ήλια μου έβγα, ήλια μου, που κάνει το χωράφι και γεμίζει από χρυσάφι. Γράφει Χαρίας Παπαντονίου. Η πατρίδα μας είναι αδιάκου, παλωσμένη στη θάλασσα, βαπτισμένη στην ωραία θάλασσά της. Μέσα από κύματα, κοσμισμένη, βγαίνει η πατρίδα μου, ό,τι χαρά. Εκεί η μανούλα μου με περιμένει, θωρεί τη θάλασσα και λαχταρά. Τα πόδια της, απ' τα κρογιάλι, ρίχνει ανήσυχη εδώ ματιά. Πες της πως με έφερες ο πίσω πάλι, εσύ που με έσυρες στην ξενιτιά. Αριστοτέλης Προβελέγγυος. Γράφει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος για την ελληνική φύση. Αυτή η ελληνική φύση, η ήμερος και συμμετοχή, είναι η ωραιότερα του κόσμου. Πώς, γιατί, ένας Γάλλος σοφός αρχαιολόγος και συγγραφεύς, ο οποίος πολλάκις επισκέφεται, το εξηγεί θαυμάσια. Είναι η μοναδική διάβγεια της ελληνικής ατμόσφαιρας που σε κάνει να διακρίνεις τα πλέον απομακρυσμένα αντικείμενα. Υπάρχουν υψώματα από τα οποία ο θεατής μπορεί να συλλάβει ολόκληρο την ελληνική χώρα. Να ειδεί βουνά αλλεπάλληλα, εις ατέλειωτος, τα οποία συγχέονται επιπλέον με το κιανούν του ουρανού. Έπειτα κοιλάδας, πεδιάδας, ποταμούς, κόλπους, θαλάς, ακροτήρια, νησιά, όλα ως επί άβακος, σαν σε τραπέζι δηλαδή. Λοιπόν, παρόμοιο θέαμα δεν απαντά κανείς. Και τα επιπλέον φημισμένα τοπία της Ευρώπης, έξαφνα τα πολυθρύτητα ελβετικά και ιταλικά, είναι σχετικώς περιορισμένα. Για εδώ στην Ελλάδα, οι ορίζοντες είναι πάντοτε ανοιχτοί, η οπτική ακτή απεριόριστος. Αλλά η αξία της πατρίδας μας είναι άδωση ο πολιτισμός της, πνευματικός και λαϊκός πολιτισμός. Ο λαός της, ποια άλλη φυλή, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, στόλισε τη ζωή της με τέτοια αμάραντα λουλούδια? Σε ποια χώρα τραγουδάνε όλοι από το μικρό στο μεγάλον? Πού τεχνογέψαμε σαν με κάποιο κοφτερός μιλάρει τέτοια τραγούδια παλικαρίσια? Γράφει ο Φώτης Κόντογλου, στόλισε τη ζωή της με τέτοια αμάραντα λουλούδια? Σε ποια χώρα τραγουδούσανε και ψέρνανε όλοι από τον μικρό ως τον μεγάλον? Ούτε γνωριέψαμε σαν με κάποιο κοφτερός μιλάρει τέτοια τραγούδια παλικαρίσια, τέτοια ερωτικά, τέτοια νανουρίσματα, τέτοια μυρολόγια που να ραγίζει η γης από πίκρα? Πουθενά. Χαρά σε σε χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη. Καμιά χώρα σ' όλη τη γη, καμιά στην οικουμένη, δεν ήβρε τέτοιο φυλακτό σαν το δικό μου μάτι, ως της Παλαμάς. Δεν υπερβάλλουμε. Δεν βρισκόμαστε έξω από την πραγματικότητα και ούτε είναι μόνο δική μας αντίληψη. Είναι διατυπωμένο από κάθε σκεπτόμενο και λόγιο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών ότι είναι η πατρίδα της ποίησης, η πατρίδα του μέτρου και του κάλους, η πατρίδα των επιστημών, η πατρίδα της δημοκρατίας. Γράφει ο Γερμανός ποιητής και συγγραφέας Φριδερίκος Σίλερ. Όπου γυρίζω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λακταρό. Ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική. Εσύ μπροστά μου, πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ. Μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος. Για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισότητα. Εσύ μπροστά μου, Έλληνα, ασυναγώνιστος, ανεπισκίαστος. Η πατρίδα μας είναι η χώρα του ηρωισμού, γη ηρώων, μάνα ηρώων. Γι' αυτό με μια παγκόσμια διατύπωση ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Η μακρινή πατρίδα μου έχει ευωδιά και χάρη, το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό χορτάρι. Τους κλόνους της αμυγδαλιάς σμίγουν ανθή και χιόνια και φέρνουν την άνοιξη γοργά τα χελιδόνια.
Γεώργιος Δροσίνης. Ποιος τόπος έχει τέτοια υπέροχη ιστορία, ποια γωνιά του πλανήτη έχει τέτοια όμορφη και πλούσια γλώσσα. Γι' αυτό λύσαξαν όλοι οι δαίμονες να δολοφονήσουν την ιστορία μας, να καρατομήσουν την γλώσσα μας. Όλα πατρίδα μας, και αυτά και εκείνα, και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά, λάμπει αθόρυτο σαν ήλιο ακτίνα και κράζει μέσα μας εμπρός παιδιά. Ιωάννης Πολέμης. Αυτό το κάτι είναι το μεγαλύτερο διαμάντι της Ρωμιοσύνης, το φως, ο ήλιος, η δόξα της. Είναι η ορθοδοξία της. Δεν θα το κρύψουμε. Η πατρίδα μας είναι η πατρίδα της ορθοδοξίας. Εδώ η δόξα του Χριστού. Εδώ το σκεύος της εκλογής των λαών, το σκεύος εκλογής, ο Απόστολος Παύλος. Εδώ η κυβωτός της ορθοδοξίας, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο. Εδώ η Καινή Διαθήκη της πίστεως, γραμμένη στα ελληνικά ολόσωμη. Εδώ η θεολογία, η μουσική, η υμνολογία, ο ελληνικός λόγος στην υπηρεσία του Υιού και Λόγου του Θεού, στη δόξα της Αγίας Τριάδος. Εδώ η τέχνη του υπερβατικού, του συμβολισμού, της Αναστάσεως, της αιωνιότητος, της Βασιλείας του Θεού. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, εδώ η χώρα των Αγίων. Το τελευταίο βιβλίο του «Αν υπάρχει ζωή, θέλω να ζήσω» του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρωτικής, κ. Νικολάου, στον επίλογό του αναφέρονται τα εξής αξιοσημείωτα. Βρέθηκα σε διάφορα όμορφα μέρη του κόσμου και στα ενδιάμεσα πέρασα από τα Κύθυρα, την Σάμο, την Πάρο, την Πάτμο, το Αγαθονήσι, την Σαντορίνη. Σε πόσο καταπληκτική αλήθεια χώρα ζούμε. Απίθανες εναλλαγές του τοπίου, κατά γάλανα νερά, πεντακάθαρος ουρανός, ηλιόλουστες μέρες, σπάνιες γεύσεις και μυρωδιές, απερίγραπτη λαογραφία, καρδιακές συνήθειες, παραδική ιστορία, εικόνες πραγματικοί πίνακες και πολιτισμός γεμάτος ουσία, ένα αληθινό θαύμα. Γιατί αυτός ο τόπος να μην είναι ο καλύτερος του κόσμου για να ζήσει κανείς? Πώς μπορεί αυτός ο τόπος να περνάει κρίση? Πώς γίνεται σε αυτόν τον τόπο που διαχρονικά διεκδικήθηκε ο Θεός και πληθωρικά εκφράστηκε η παρουσία του, σήμερα να ρωτάμε πού είναι ο Θεός? Η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα φυσικού κάλους και ομορφιάς. Είναι κυρίως χώρα που φιλοξένησε και εξέφρασε την αλήθεια. Τον έδειξε τον Θεό και τον έζησε. Γυρίζει στο παρελθόν και διαπιστώνεις ότι η αναζήτηση του Θεού φτιάχνει ένα Παρθενώνα. Το κυνήγι της ζωής μαζί του δημιουργεί σε μεταγενέστερους χρόνους ένα Άγιο Όρος ή χιλιάδες Βυζαντινά και άλλα αριστουργηματικά μνημεία. Η ανάγκη να χαρούν οι άνθρωποι την παρουσία του γεμίζει τον τόπο μας με εξοκλήσια, με εκκλησιαστικά πανηγύρια και γιορτές. Η εμπειρία της κοινωνίας του γεννά θεολογικές αναβάσεις, όπου η καρδιά ξεπερνάει την διεισδυτικότητα του νου και εισέρχεται στη θέα των μη ορωμένων. Η επιθυμία της δοξολογίας του εκφράζεται σε μια γλώσσα πραγματικά θεϊκή, που η ποιητικότητά της είναι ό,τι καλύτερο ανθρωπίνος για να περιγραφεί το απρόσιτο μυστήριο του Θεού. Όλο αυτό είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η ταυτότητά μας, τα γονίδια μας, η ανάσα μας, η ζωή μας, με μια λέξη η πίστης μας. Σήμερα χάσαμε τη γλώσσα μας, θυμηθήκαμε το λίγο μόνο και μόνο επειδή είναι ξένο, προσβάλαμε το πολύ για τον απλό λόγο ότι το κληρονομήσαμε, στερηθήκαμε τη δική μας γνώση, κάναμε συνήθεια το παράξενο, φτώχινε η λογική μας. Εποχή με πολυπραγμοσύνη, αλλά χωρίς σοφία. Ανίκανε να γεννά πνεύμα και πολιτισμό. Ανίκανε να μιμείται το καλό. Εξειδικευμένη στο ασύνετο γκρέμισμα. Πόσος πόνος να βλέπεις τα νιάτα της πατρίδας σου, αδικώντας τον εαυτό τους, να θαμπώνονται από την μάταιη ύλη, να εγκαταλείπουν την πατρίδα. Όσο φτωχή κι αν είναι, πιο πιστό και άξιο παιδί εγκαταλείπει τη στοργική του μάνα. Όσο φτωχή κι αν ήμπορη κι αν είναι, είναι όμως πλούσια σε πνεύμα, σε πίστη, σε αληθινή ζωή. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, πέρα εκεί στα ξένα,
Ναι, είναι έτοιμος. Πάμε. Γράφει ο Φώτης Κόντογλου. Στόλισε τη ζωή της με τέτοια μάραντα λουλούδια. Σε ποια χώρα τραγουδούσανε και ψέλνανε όλοι από τον μικρόν ως τον μεγάλον. Ούτε γνωριέψαμε σαν με κάποιο κοφτερός μιλάρι τέτοια τραγούδια παλικαρίσια, τέτοια ερωτικά, τέτοια νανουρίσματα, τέτοια μυρολόγια που να ραγίζει η γης από πίκρα. Πουθενά. Χαράσε σε χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη. Καμιά χώρα σ' όλη τη γη, καμιά στην οικουμένη, δεν ήβρε τέτοιο φυλακτό σαν το δικό μου μάτι, Κωστής Παλαμάς. Δεν υπερβάλλουμε. Δεν βρισκόμαστε έξω από την πραγματικότητα και ούτε είναι μόνο δική μας αντίληψη. Είναι διατυπωμένο από κάθε σκεπτόμενο και λόγιο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών ότι είναι η πατρίδα της ποίησης, η πατρίδα του μέτρου και του κάλους, η πατρίδα των επιστημών, η πατρίδα της δημοκρατίας. Γράφει ο Γερμανός ποιητής και συγγραφέας Φριδερίκος Σίλερ. Όπου γυρίζω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λακταρό. Ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική. Εσύ μπροστά μου, πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ. Μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος. Για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισότητα, εσύ μπροστά μου Έλληνα, ασυναγώνιστος και ανεπισκίαστος. Η πατρίδα μας είναι η χώρα του ηρωισμού, γη ηρώων, μάνα ηρώων. Γι' αυτό με μια παγκόσμια διατύπωση ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Στη μακρινή πατρίδα μου έχει ευωδιά και χάρη το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό χορτάρι, τους κλόνους της αμυγδαλιάς. Σμίγουν ανθή και χιόνια και φέρνουν την άνοιξη γοργά τα χελιδόνια. Γεώργιος Δροσίνης. Ποιος τόπος έχει τέτοια υπέροχη ιστορία, ποια γωνιά του πλανήτη έχει τέτοια όμορφη και πλούσια γλώσσα. Γι' αυτό λύσαξαν όλοι οι δαίμονες να δολοφονήσουν την ιστορία μας, να καρατομήσουν την γλώσσα μας. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιο ακτίνα και κράζει μέσα μας εμπρός παιδιά. Ιωάννης Πολέμης. Αυτό το κάτι είναι το μεγαλύτερο διαμάντι της Ρωμιοσύνης, το φως, ο ήλιος, η δόξα της. Είναι η ορθοδοξία της. Δεν θα το κρύψουμε. Η πατρίδα μας είναι η πατρίδα της ορθοδοξίας. Εδώ η δόξα του Χριστού. Εδώ το σκεύος της εκλογής των λαών, το σκεύος εκλογής, ο Απόστολος Παύλος. Εδώ η κυβωτός της ορθοδοξίας, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο. Εδώ η Καινή Διαθήκη της Πίστεως γραμμένη στα ελληνικά ολόσωμη. Εδώ η θεολογία, η μουσική, η υμνολογία, ο ελληνικός λόγος στην υπηρεσία του Υιού και Λόγου του Θεού, στη δόξα της Αγίας Τριάδος. Εδώ η τέχνη του υπερβατικού, του συμβολισμού της Αναστάσεως, της αιωνιότητος, της Βασιλείας του Θεού. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, εδώ η χώρα των Αγίων. Το τελευταίο βιβλίο του «Αν υπάρχει ζωή θέλω να ζήσω» του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρωτικής κ. Νικολάου, στον επίλογό του αναφέρονται τα εξής αξιοσημείωτα. Βρέθηκα σε διάφορα όμορφα μέρη του κόσμου και στα ενδιάμεσα πέρασα από τα Κύθυρα, την Σάμο, την Πάρο, την Πάτμο, το Αγαθονήσι, την Σαντορίνη. Σε πόσο καταπληκτική αλήθεια χώρα ζούμε. Απίθανες εναλλαγές του τοπίου, κατά γάλανα νερά, πεντακάθαρος ουρανός, ηλιόλουστες μέρες, σπάνιες γεύσεις και μυρωδιές, απερίγραπτη λαογραφία, καρδιακές συνήθειες, παραδική ιστορία, εικόνες πραγματικοί πίνακες και πολιτισμός γεμάτος ουσία, ένα αληθινό θαύμα. Γιατί αυτός ο τόπος να μην είναι ο καλύτερος του κόσμου για να ζήσει κανείς. Πώς μπορεί αυτός ο τόπος να περνάει κρίση,
πώς γίνεται σε αυτόν τον τόπο που διαχρονικά διεκδικήθηκε ο Θεός και πληθωρικά εκφράστηκε η παρουσία Του, σήμερα να ρωτάμε πού είναι ο Θεός. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα φυσικού κάλους και ομορφιάς. Είναι κυρίως χώρα που φιλοξένησε και εξέφρασε την αλήθεια. Τον έδειξε τον Θεό και τον έζησε. Γυρίζει στο παρελθόν και διαπιστώνει ότι η αναζήτηση του Θεού φτιάχνει ένα Παρθενώνα. Το κυνήγι της ζωής μαζί Του δημιουργεί σε μεταγενέστερους χρόνους ένα Άγιο Όρος ή χιλιάδες Βυζαντινά και άλλα αριστουργηματικά μνημεία. Η ανάγκη να χαρούν οι άνθρωποι την παρουσία Του γεμίζει τον τόπο μας με εξοκλήσια, με εκκλησιαστικά πανηγύρια και γιορτές. Η εμπειρία της κοινωνίας Του γεννά θεολογικές αναβάσεις, όπου η καρδιά ξεπερνάει την διεισδυτικότητα του νου και εισέρχεται στη θέα των μη ορωμένων. Η επιθυμία της δοξολογίας Του εκφράζεται σε μια γλώσσα πραγματικά θεϊκή, που η ποιητικότητά της είναι ό,τι καλύτερο ανθρωπίνος για να περιγραφεί το απρόσιτο μυστήριο του Θεού. Όλο αυτό είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η ταυτότητά μας, τα γονίδια μας, η ανάσα μας, η ζωή μας. Με μια λέξη, η πίστης μας. Σήμερα χάσαμε τη γλώσσα μας, θυμηθήκαμε το λίγο μόνο και μόνο επειδή είναι ξένο, προσβάλαμε το πολύ για τον απλό λόγο ότι το κληρονομήσαμε, στερηθήκαμε τη δική μας γνώση, κάναμε συνήθεια το παράξενο, φτώχυνε η λογική μας. Εποχή με πολυπραγμοσύνη, αλλά χωρίς σοφία. Ανίκανη να γεννά πνεύμα και πολιτισμό, ανίκανη να μιμείται το καλό, εξειδικευμένη στο ασύνετο γκρέμισμα. Πόσος πόνος να βλέπεις τα νιάτα της πατρίδας σου, αδικώντας τον εαυτό τους, να θαμπώνονται από την μάταιη ύλη, να εγκαταλείπουν την πατρίδα. Όσο φτωχή κι αν είναι, πιο πιστό και άξιο παιδί εγκαταλείπει τη στοργική του μάνα. Όσο φτωχή κι αν ήμπορη κι αν είναι, είναι όμως πλούσια σε πνεύμα, σε πίστη, σε αληθινή ζωή. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, πέρα εκεί στα ξένα πάρτε μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Εντάξει, Νικόλα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, ευχές σε όλους. Την ευχή σου. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Είχα αγωνία. Τι κάνεις, είχα αγωνία. Ναι. Όταν θα το περάσει αυτό, στείλε μου ένα μήνυμα ότι το πέρασες. Ναι, εντάξει. Κάπου. Εκεί πέρα για να το δούμε. Εντάξει, για να το δούμε. Την ευχή σου. Ωραία. Ναι, έτοιμος. Πάμε. Γράφει ο Φώτης Κόντογλου. Στόλισε τη ζωή της με τέτοια μάραντα λουλούδια. Σε ποια χώρα τραγουδούσανε και ψέρνανε όλοι από τον μικρόν ως τον μεγάλον. Ούτε γνωριέψαμε σαν με κάποιο κοφτερό μιλάρι τέτοια τραγούδια παλικαρίσια, τέτοια ερωτικά, τέτοια νανουρίσματα, τέτοια μυρολόγια που να ραγίζει η γης από πίκρα, πουθενά. Χαράσεσαι χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη, καμιά χώρα σ' όλη τη γη, καμιά στην οικουμένη, δεν ήβρε τέτοιο φυλακτό σαν το δικό μου μάτι, Κωστής Παλαμάς. Δεν υπερβάλλουμε, δεν βρισκόμαστε έξω από την πραγματικότητα και ούτε είναι μόνο δική μας αντίληψη. Είναι διατυπωμένο από κάθε σκεπτόμενο και λόγιο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών ότι είναι η πατρίδα της ποίησης, η πατρίδα του μέτρου και του κάλους, η πατρίδα των επιστημών, η πατρίδα της δημοκρατίας. Γράφει ο Γερμανός ποιητής και συγγραφέας Φριδερίκος Σίλερ. Όπου γυρίζω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λακταρό. Ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική. Εσύ μπροστά μου, πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ. Μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος. Για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισότητα, εσύ μπροστά μου Έλληνα, ασυναγώνιστος και ανεπισκίαστος. Η πατρίδα μας είναι η χώρα του ηρωισμού, γη ηρώων, μάνα ηρώων. Γι' αυτό με μια παγκόσμια διατύπωση ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Στη μακρινή πατρίδα μου
έχει ευωδιά και χάρη, το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό χορτάρι, τους κλόνους της αμυγδαλιάς. Σμίγουν ανθή και χιόνια και φέρνουνε την άνοιξη γοργά τα χελιδόνια. Γεώργιος Δροσίνης. Ποιος τόπος έχει τέτοια υπέροχη ιστορία, ποια γωνιά του πλανήτη έχει τέτοια όμορφη και πλούσια γλώσσα. Γι' αυτό λύσαξαν όλοι οι δαίμονες να δολοφονήσουν την ιστορία μας, να καρατομήσουν την γλώσσα μας. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά, λάμπει αθόρυτος ανήλιο ακτίνα και κράζει μέσα μας εμπρός παιδιά. Ιωάννης Πολέμης. Αυτό το κάτι είναι το μεγαλύτερο διαμάντι της Ρωμιοσύνης, το φως, ο ήλιος, η δόξα της. Είναι η ορθοδοξία της. Δεν θα το κρύψουμε. Η πατρίδα μας είναι η πατρίδα της ορθοδοξίας. Εδώ η δόξα του Χριστού. Εδώ το στο σκεύος της εκλογής των λαών, το σκεύος εκλογής, ο Απόστολος Παύλος. Εδώ η κυβωτός της ορθοδοξίας, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο. Εδώ η Καινή Διαθήκη της Πίστεως, γραμμένη στα ελληνικά ολόσωμη. Εδώ η θεολογία, η μουσική, η υμνολογία, ο ελληνικός λόγος στην υπηρεσία του Υιού και Λόγου του Θεού, στη δόξα της Αγίας Τριάδος. Εδώ η τέχνη του υπερβατικού, του συμβολισμού της Αναστάσεως, της αιωνιότητος, της Βασιλείας του Θεού. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, εδώ η χώρα των Αγίων. Το τελευταίο βιβλίο του «Αν υπάρχει ζωή θέλω να ζήσω» του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρωτικής, κ. Νικολάου, στον επίλογό του αναφέρονται τα εξής αξιοσημείωτα. Βρέθηκα σε διάφορα όμορφα μέρη του κόσμου και στα ενδιάμεσα πέρασα από τα Κύθυρα, την Σάμο, την Πάρο, την Πάτμο, το Αγαθονήσι, την Σαντορίνη. Σε πόσο καταπληκτική αλήθεια χώρα ζούμε. Απίθανες εναλλαγές του τοπίου, κατά γάλανα νερά, πεντακάθαρος ουρανός, ηλιόλουστες μέρες, σπάνιες γεύσεις και μυρωδιές, απερίγραπτη λαογραφία, καρδιακές συνήθειες, παραδική ιστορία, εικόνες πραγματικοί πίνακες και πολιτισμός γεμάτος ουσία, ένα αληθινό θαύμα. Γιατί αυτός ο τόπος να μην είναι ο καλύτερος του κόσμου για να ζήσει κανείς? Πώς μπορεί αυτός ο τόπος να περνάει κρίση? Πώς γίνεται σε αυτόν τον τόπο που διαχρονικά διεκδικήθηκε ο Θεός και πληθωρικά εκφράστηκε η παρουσία Του, σήμερα να ρωτάμε πού είναι ο Θεός? Η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα φυσικού κάλους και ομορφιάς. Είναι κυρίως χώρα που φιλοξένησε και εξέφρασε την αλήθεια. Τον έδειξε τον Θεό και τον έζησε. Γυρίζει στο παρελθόν και διαπιστώνει ότι η αναζήτηση του Θεού φτιάχνει ένα Παρθενώνα. Το κυνήγι της ζωής μαζί του δημιουργεί σε μεταγενέστερους χρόνους ένα Άγιο Όρος ή χιλιάδες Βυζαντινά και άλλα αριστουργηματικά μνημεία. Η ανάγκη να χαρούν οι άνθρωποι την παρουσία του γεμίζει τον τόπο μας με εξοκλήσια, με εκκλησιαστικά πανηγύρια και γιορτές. Η εμπειρία της κοινωνίας του γεννά θεολογικές αναβάσεις, όπου η καρδιά ξεπερνάει την διεισδυτικότητα του νου και εισέρχεται στη θέα των μη ορωμένων. Η επιθυμία της δοξολογίας του εκφράζεται σε μια γλώσσα πραγματικά θεϊκή, που η ποιητικότητά της είναι ό,τι καλύτερο ανθρωπίνος για να περιγραφεί το απρόσιτο μυστήριο του Θεού. Όλο αυτό είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός μας, η ταυτότητά μας, τα γονίδια μας, η ανάσα μας, η ζωή μας. Με μια λέξη, η πίστης μας. Σήμερα χάσαμε τη γλώσσα μας. Θυμηθήκαμε το λίγο μόνο και μόνο επειδή είναι ξένο. Προσβάλαμε το πολύ για τον απλό λόγο ότι το κληρονομήσαμε. Στερηθήκαμε τη δική μας γνώση. Κάναμε συνήθεια το παράξενο. Φτώχυνε η λογική μας. Εποχή με πολυπραγμοσύνη, αλλά χωρίς σοφία. Ανίκανη να γεννά πνεύμα και πολιτισμό. Ανίκανη να μιμείται το καλό. Εξειδικευμένη στο ασύνετο γκρέμισμα.
Πόσος πόνος να βλέπει τα νιάτα της πατρίδας σου αδικώντας τον εαυτό τους να θαμπώνονται από την μάταιη ύλη να εγκαταλείπουν την πατρίδα. Όσο φτωχή κι αν είναι, πιο πιστό και άξιο παιδί εγκαταλείπει τη στοργική του μάνα. Όσο φτωχή κι αν ήμπορη κι αν είναι, είναι όμως πλούσια σε πνεύμα, σε πίστη, σε αληθινή ζωή. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, πέρα εκεί στα ξένα πάρτε μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Εντάξει, Νικόλα. Εντάξει, λοιπόν, λοιπόν, ευχή σε όλους. Την ευχή σου. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Είχα αγωνία. Τι κάνεις, είχα αγωνία. Ναι. Όταν θα το περάσει αυτό, στείλε μου ένα μήνυμα ότι το πέρασες. Ναι, εντάξει. Κάπου. Εκεί πέρα για να το δούμε. Εντάξει, 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 εντάξει. Την ευχή σου. Ωραία, άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ.